Φίλες και φίλοι της Παλιέρας, μιλάμε απόψε με τον σύντροφο Γιάννη Φελέκη, ένα σύντροφο που η μορφή του είναι σύμβολο όχι μόνο του τροσκιστικού ρεύματος, αλλά ευρύτερα της επαναστατικής αριστεράς. Ο σύντροφος Γιάννης σήμερα είναι στέλεχος της Ανταρσία και υποψήφιος ευρωβουλευτής μεθαύριο στις ευρωεκλογές. Γιάννη, καλησπέρα. Θέλαμε πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε που δέχτηκες την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Ήθελα να μας πεις δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε στην ουσία την πολιτική, να μας πεις δύο λόγια για τις ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές, τις ιστορικές καταβολές που έχει αυτό το επαναστατικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική αριστερά και στο οποίο μέσα βρίσκεται σήμερα και η Ανταρσία. Δεν είναι κάτι χθεσινό, έρχεται την καταγωγή από πολύ παλιά και εσύ τα έχεις ζήσει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, και κυρίως από την μεταπολίτευση και μετά υπήρξαν πολλές απόπειρες στο χώρο της άκρας αριστεράς, αντικαπιταλιστικής αριστεράς να συμπορευτεί. Θεωρώ το πιο σημαντικό από αυτά τα πειράματα ήταν η προσπάθεια της ΕΑΣ το 89-90 που σύσσωμη η αριστερά, η μεγάλη αριστερά τότε, συνασπίστηκε, τα βρήκαν οι σύντροποι της μιας πλευράς και της άλλης πλευράς και ο Χαρίλαος με τον Λεωνίδα ενωθήκαν προκειμένου να κάνουν πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, που αλλιώς δεν θα γινόταν στον αιώνα τον άπατα. Ήταν, πιστεύω, θαυμάσια ευκαιρία εκείνη. Το γεγονός είναι βέβαια ότι αρκετοί από τους συντρόφους βάλαν στόχο να πιάσουμε μεγάλα εκλογικά ποσοστά και κάναμε κινήσεις οι οποίες δυναμητήσαν την προσπάθεια και αποδυναμώσαν από τα πιο μαχητικά στοιχεία που θέλαν μια άλλη αριστερά που να είναι λίγο έξω από την πεπατημένη και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να αποτύχει στη συνέχεια μετά από μια διετία ύπαρξης να διαλυθεί. Και το πρόβλημα νομίζω είναι ότι δυστυχώς δεν βγάζουμε τα αναγκαία μαθήματα και από αυτή την ιστορία, την προσπάθεια σύγκλησης. Υπάρχουν βέβαια πολύ σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, προγραμματικές κτλ. Γιατί πρόκειται για ανθρώπους που ναι μεν ανήκουν στην άκρα αριστερά, στην αντικαπιταλιστική αριστερά, αλλά προέρχονται από διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν καταπιανόμαστε με σοβαρή συζήτηση να λυθούν προγραμματικές διαφοροποιήσεις σοβαρές που υπάρχουν για να αποκτήσουμε σταθερό έδαφος και για την ίδια μας τη δράση, αλλά και για τον πολιτικό μας και προγραμματικό μας λόγο. Νομίζω αυτό και σήμερα, αυτό είναι επίσης ένα προαπαιτούμενο για την πορεία μας και την επιτυχία του εγχειρήματος και καλό θα είναι να βγάλουμε τα συμπεράσματα από παρελθόντες προσπάθειες, όπως και η προσπάθεια που κάναμε γύρω στο 2000 με την αντικαπιταλιστική συσπήρωση που προσπαθήσαμε, η ΟΚΔΕ, το δίκτυο, η ΑΡΑ στην εποχή εκείνη και η αριστερή κίνηση Πάτρας κτλ., η οποία λίγο πολύ από τις ίδιες αιτίες ναυάγησε. Πιστεύω ότι μετά το ενάντια και την ένωση με το ΜΕΡΑ όπου συναποτελούμε την Ανταρσία και είμαστε ήδη αρκετά χρόνια μαζί, έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε, αρκεί να επιμείνουμε και αντί να κυνηγάμε στα πέριξ συμμαχίες διάφορες οι οποίες θα μας φέρουν στο πολιτικό προσκήνιο, να προσπαθήσουμε να χτίσουμε στέρεες βάσεις προγραμματικές, οργανωτικές κτλ. Αντί να τρέχουμε πίσω από διάφορους για να διευρύνουμε τα εκλογικά μας ποσοστά κτλ. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να διαμορφωθούν βάσεις που θα μπορούν να συγκροτήσουν ένα επαναστατικό
υποκείμενο ικανό να απαντήσει στα προβλήματα της μεγάλης κρίσης της κοινωνίας της σημερινής, της ολομέτωπης επίθεσης του καπιταλισμού, που μπαίνει σε ημερήσια διάταξη. Το πρόβλημα της ανατροπής του καπιταλισμού μπαίνει και από τον ίδιο τον καπιταλισμό, με την έννοια ότι καθημερινά δημιουργεί εκατομμύρια και δισεκατομμύρια εξαθλειωμένους. Καθημερινά ξεφυτρώνουν δισεκατομμυριούχοι και στη Δύση και στην Ανατολή και στον πρώην σοσιαλιστικό κόσμο και στον κλασικό μας καπιταλιστικό κόσμο. Και πίσω από κάθε έναν από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους είναι κάποια δισεκατομμύρια εξαθλειωμένων ανθρώπων. Και ο ίδιος ο καπιταλισμός δηλαδή συσσωρεύει την εκρηκτική δύναμη που θα οδηγεί σε εξεγέρσεις, και εξεγέρσεις γίνονται τριγύρω μας κάθε τρεις και λίγο στον κόσμο και στην Ελλάδα, μικρές και μεγαλύτερες, και οπωσδήποτε οι μεγάλες εξεγέρσεις είναι μπροστά μας και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να προετοιμαστούμε και οι ανατροπές δεν γίνονται με ψήφους, γίνονται με οργανωμένη δράση, με την άμεση συμμετοχή των ανθρώπων και με ξεκάθαρους στόχους. Για παράδειγμα, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατορθώσει να συσπυρώσει πίσω του έναν κόσμο, σε εκλογικό βέβαια επίπεδο, δυστυχώς, σε ένα αυτό για μια κυβέρνηση της αριστεράς. Πρέπει και η άκρα αριστερά, η αντικαπιταλιστική αριστερά, να ξεδιπλώσει ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα ικανό να πείσει τους εργάτες, και με τη δράση της, που είναι όντως η δράση της είναι παραδειγματική, αλλά είναι μερική και επιμέρους. Δεν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αντικαπιταλιστικού προγράμματος που να βάζει την ανατροπή του καπιταλισμού. Θα πρέπει να την προπαγανδίζουμε καθημερινά, ότι είναι αναγκαία. Και μέσα από την απεργία που κάνουμε για να μην απολυθούν κάποιοι, θα πρέπει να λέμε ότι για να πάψουμε αυτή η ιστορία, κάθε εβδομάδα να κάνουμε αυτή η απολύση, αν δεν απαλλαγούμε από τα αφεντικά δεν θα το κατορθώσουμε ποτέ, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές είναι πολύ καλό το ποσοστό που πήραμε σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με τα προηγούμενα, και ελπίζω και την επόμενη Κυριακή να είναι ακόμα καλύτερο, αλλά και αυτό να είναι, θα πρέπει η Ανταρσία να μπει στον κόπο, να λειτουργήσουν στη συνοικία, σε χώρους εργασίας, σχολές, παντού, στην επαρχία, παντού όπου υπάρχουν αυτό, να στήσουμε οργανώσεις Ανταρσίας, σοβαρές, πολιτικοποιημένα, να πολιτικοποιήσουμε τον κόσμο που μας ψήφισε πολύ περισσότερο και να τον οργανώσουμε. Αυτή θα είναι νομίζω το κύριο καθήκον της Ανταρσίας, αντί να φάμε το χρόνο μας μέχρι τις επόμενες εκλογές, με ποιον θα κατεβούμε στις επόμενες εκλογές, και χωρίς αφήνοντας την καθημερινή δουλειά στην τύχη της. Νομίζω αυτό είναι η συζήτηση πάνω στα προβλήματα, και η συγκρότηση προγράμματος και η οργάνωση. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια της Ανταρσίας, και όχι μόνο να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά να ανταποκριθεί και στο ρόλο της σαν επαναστατικός φορέας για το καθήκον που της πέφτει. Γιατί στην εποχή μας δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον για ρεφορμισμούς, για μεταρρυθμίσεις μικρές. Οι μεταρρυθμίσεις όλες που γίνονται αντιμεταρρυθμίσεις, είναι σε βάρος της κοινωνίας και σε βάρος των εργαζομένων. Δεν πρόκειται πια για μεταρρυθμίσεις, πρόκειται για αντιπαναστατικές ενέργειες των αντιπάλων μας σε βάρος της εργατικής τάξης. Για τις εκλογές καλό θα είναι να ενισχυθεί βέβαια η Ανταρσία, και να ενισχυθεί επίσης και η προσπάθεια αυτή που σαν προηγούμενα που αναφέραμε.